Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα hashtag Ασκάκης. Όλα τα social media είναι εδώ. Instagram, Facebook, YouTube και Twitter. Δεν ξέρω αν τα δείξα σωστά. Απλά γράφετε hashtag Ασκάκης στην ερώτησή σας και μετά απαντάμε. Μαζεύουμε όλες τις ερωτήσεις και διαλέγουμε τις καλύτερες ή τις χειρότερες. Δεν ξέρω ποιες διαλέγουμε. Μάλλον διαλέγουμε random το όλο πράγμα για να καταλάβετε. Δεν παίρνουμε τις καλύτερες ή τις χειρότερες. Δεν κάνουμε διακρίσεις. Είμαστε σοβαρή επιχείρηση εδώ πέρα. Και σήμερα θα απαντήσω σε 1, 2, 3, 4 ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση. Στο Instagram. Νίκος GR. Πώς να κάνω το ρολό κοτόπουλο στη γάστρα ζουμερό. Δεν γίνεται να κάνεις ρολό κοτόπουλο στη γάστρα, να την κλείσεις κιόλας και να μην είναι ζουμερό. Ο μόνος τρόπος για να μην το κάνεις αυτό είναι να τα αφήσεις να ψηθεί για 24 ώρες μέσα στο φούρνο. Είναι σχεδόν αδύνατον, φίλο μου. Λίγο ζουμάκι, λίγο νεράκι, τρεις ωρίτσες, γάστρα, μια χαρά και δύο και δυόμιση να το βάλεις, μια χαρά θα είναι. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να βάλεις κάτι σε γάστρα και να μην βγει ζουμερό. Όντως πρέπει να το προσπαθήσεις. Η Νοδούλη Βάσο, hashtag Ασκάκης, θα ήθελα σε παρακαλώ να ρωτήσω, όταν κάνουμε τηγανιά χοιρινή, πρέπει να το βράζουμε πριν το κρέας. Πες μας έναν τρόπο να βγαίνει τηγανιά μαλακή. Ευχαριστώ. Όχι βέβαια, δεν το βράζουμε. Η όλη διαδικασία ξεκινάει στο τηγάνι, μαλακώνουμε το κρέας εκεί πέρα, εφόσον χρησιμοποιούμε κάποιο σκληρό κρέας, είτε αν βάλεις λαιμό ή λίγο πανσετούλα ή όλα αυτά, σε μισή ωρίτσα θα είναι μαλακή. Οπότε το βράζεις κατευθείαν. Η τηγανιά έχει αυτή την έννοια. Τηγανιά γίνεται όλο σε ένα τηγάνι. Δεν μπορούμε να βάλουμε και κατσαρόλα, αλλιώς θα λεγόταν η συνταγή κατσαρολιά. Τηγανιά λέγεται, δεν λέγεται κατσαρολιά. Οπότε πρέπει να κάνεις τη συνταγή τη δική μου που χρησιμοποιώ τηγάνι για να φτιάξω τηγανιά. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση, YouTube, Ολίβια Λαζαρίδου, Ασκάκης, πρόσφατα αγόρασα αλεύρι από φακή και αλεύρι από φασόλια. Και ενώ αντικαθιστώ το πολύ 15% του κανονικού αλευριού, παρατήρησα ότι το μείγμα είναι κολόδος και αλμυρό. Τι κάνω λάθος? Λογικό. Λογικό να συμβαίνει αυτό, όχι όμως σε τέτοια αναλογία, δηλαδή 15% είναι οκ. Okay. Ωραίο αυτό. Τώρα μου δίνει στροφή για σκέψη, να φτιάξω συνταγές με διάφορα αλεύρια για ψωμιά που μπορείτε να βάλετε κι εσείς. Νομίζω ότι δεν έχεις κάνει κάτι λάθος. Απλά όντως σίγουρα, άμα βγάλεις λίγο αλεύρι και βάλεις ένα ξένο σώμα, γιατί το αλεύρι από φακή και το αλεύρι από φασόλια δεν έχει μέσα γλουτένη να κολλήσει με το υπόλοιπο αλεύρι, οπότε είναι ξένο σώμα. Σίγουρα δεν θα βγει το ψωμί όπως βγαίνει το κανονικό ψωμί, αλλά δεν μπορεί και να χαλάσει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να σας απαντήσω, συγγνώμη. Θα το δοκιμάσω όμως και θα σου πω. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση, Βασίλη Σου, hashtag Ασκάκης, γιατί δεν πρέπει να ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι στο μίξερ. Μόλις νευρίασα μαζί σου. Τι γιατί δεν μπορούμε να κόβουμε το κρεμμύδι μέσα στο μίξερ? Γιατί το κρεμμύδι, άμα το κόβουμε στο μίξερ, το καταστρέφουμε. Γίνεται ζουμί και δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε πουθενά. Δεν θα κόβεις ποτέ κρεμμύδι στο μίξερ. Θα πάρεις ένα μαχαίρι ωραίο και θα αρχίσεις να κόβεις. Ένα καλό μαχαίρι κοφτερό σίγουρα είναι το πιο χρήσιμο αντικείμενο για εσένα. Μπες στο e-shop μας και μπορείς να πάρεις ένα από εκεί. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για ένα ακόμα social wall. Ελπίζω να περάσετε καλά, να έχετε μια όμορφη ημέρα, ένα όμορφο απόγευμα. Ραντεβού στο επόμενο Ασκάκης, θα το πετάξω πολύ ψηλά. Μπορώ να το φτάσω στα 24.000 χιλιόμετρα.